Όχι μαγιές δεύτερη. Πέρασε παρακαλώ. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, πρόεδρε, διέκοψε τη συνεδρίαση. Συνεδρίαση. Σκηνές απείρου καλούς εκτελήθηκαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με τη συζήτηση γύρω από τα κυκλοφοριακά και τους πεζόδρομους στο ιστορικό κέντρο να τεινάζεται στον αέρα εν μέσω απειλών, ύβρεων και απειλητικών κινήσεων μεταξύ εκπροσώπων του τοπικού κλάδου των ταξί και στελεχών της Δημοτικής Αρχής. Με την κατάσταση να ξεφεύγει τελείως και τους παρευρισκόμενους να κοντεύουν να πιαστούν στα χέρια, η συνεδρίαση διακόπη άρων-άρων προσωρινά. Έλεος, δεν το βλέπει καλά. Καλύπτει στο μέρος αυτό που είπε. Πρόεδρε, διέκοψε τη συνεδρίαση. Μετά την ολιγόρη διακοπή, η συνεδρίαση συνεχίστηκε δίχως τελικά να ληφθεί απόφαση για το καυτό ζήτημα του κυκλοφοριακού. Οι αποφάσεις παραπέφθηκαν σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά τις σημερινές πυροσβεστικές επαφές μεταξύ Δημοτικής Αρχής, παρατάξεων της αντιπολίτευσης και εκπροσώπων του κλάδου του ταξί, η κατάσταση φαίνεται να εκτονώνεται λίγο, δίχως όμως να έχει βρεθεί ακόμα η χρυσή τομή που θα βάλει τέλος στη σφοδρή αντιπαράθεση. Το σκηνικό Far West ξεδιπλώθηκε με τη συμπλήρωση ενός διόρου στη συνεδρίαση, όταν οι εκπρόσωποι των ταξί αντιλήφθηκαν ότι δεν υπήρχε διάθεση από πλευράς Δημοτικής Αρχής για να αποσυρθεί το θέμα και να εξεταστεί το αίτημά τους να μπαίνουν μέσα στην αμυγώς πεζοδρομημένη περιοχή του Σταυρού της Πόλης. Φύγε από εκεί, φύγε από εκεί, φύγε από εκεί! Πού στο να πάμε πια! Κύριε Πρόεδρε! Είναι μια λύση όπως βρήκαμε στην πλατεία Άγγλων. Να βρούμε και μια λύση για το πεζόδρομο. Πριν τις σοβαρές εντάσεις και τα παράτραγουδά, είχε προηγηθεί μια αφερμή αλλά σε πολιτισμένο μοτίβο συζήτηση, όπου δεν έλειψαν οι αιχμηρές τοποθετήσεις. Νομίζω ότι μετά από τόση ζήμωση συζητήσεις, αλλά και τις αλλαγές που γίνανε καθοδόν, η πρόταση αυτή καταφέρνει να συγκεράσει τα περισσότερα από τα ζητούμενα που υπάρχουν αναφορικά με την παλιά πόλη. Προσωπικά, αυτό το ένα χρόνο, δεν έβλεπα να υπήρχε μια αρχή έτσι από τη μεριά του μελετητή και όχι κάθε φορά που συναντούσαμε. Έτσι είχαμε και τελείως διαφορετικά δεδομένα, είτε γιατί υπήρχαν πιέσεις από εδώ, είτε γιατί υπήρχαν συμφέροντα από εκεί. Βλέπω ότι ο κύριος Κουμαντάκης θέλει να ψοφήσει κατσίκα η δικιά μας και να ζήσει η δικιά του. Άλλαξε φιλοσοφία ο μελετητής, δεν νομίζω. Κάποιος του μετέφερε κάτι και θέλει να περάσει και εμένα. Μακροπρόθεσμα, αυτοί οι οποίοι σήμερα αγωνίζονται να βγάλουν τα λεωφορεία και τα ταξί από το κέντρο του Ηρακλείου θα το μετανιώσουν.